Γεια σας φίλες και φίλοι του N10, είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Let's Play βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Και σήμερα θα παίξουμε το έπος, το μέγιστο, το τρισμέγιστο, το ένα και μοναδικό The Witcher 3 Wild Hunt. Wild Hunt που λέει και η Μαντώ. Έχω συνδεδεμένο χειριστηριάκι για να παίξουμε το Witcher 3. Έχω προχωρήσει αρκετά το παιχνίδι και θα κάνουμε continue από εκεί πέρα που έχω μείνει, ας πούμε, είμαι αρκετά μπροστά στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο Witcher 3. Καλά, εντάξει, αυτά είναι τα DLCs που έχουν βγει. Λοιπόν, αυτός είναι ένας armorer, αυτός εδώ πέρα είναι ο Witcher μου, ο Geralt. Ο οποίος Geralt, όπως μπορείτε να δείτε, έχει διαφορετικό κούρεμα από αυτό που εμφανίζεται συνήθως. Έχει εδώ πέρα στην πόλη ένα ειδικό κουρίο, όπου μπορώ να αλλάξω την εμφάνισή μου, όχι σε αυτήν εδώ την πόλη. Έτσι, πάω λίγο στο map εδώ πέρα. Εδώ είναι ο χάρτης λοιπόν. Εδώ λοιπόν υπάρχει, όχι σε αυτήν εδώ την περιοχή, υπάρχει σε μια άλλη περιοχή δυνατότητα να πάω να αλλάξω το κούρεμά μου. Το οποίο κούρεμά μου το έχω... Α, μπορεί να είναι και εδώ. Notice board, shopkeeper... Πού είναι το κουρίο? Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι η πόλη. Βλέπετε πόσο όμορφα είναι εδώ πέρα τα πράγματα στην πόλη. Έφτιαξα την στολή μου και θα φωνάξω το πολύ αγαπημένο μου αλογάκι. Έλα σφύρα παιδί μου, σφύρα Geralt για να έρθω. Άλλο, κοίτα, ο Roach ο οποίος έχει και ένα κεφάλι εκεί πέρα, κρέμεται δίπλα του. Το κεφάλι είναι από τον Γρίφωνα που σκότωσα στην αρχή του παιχνιδιού. Και τώρα θα τρέξω λιγάκι. Εδώ είναι το Novigrad Gate και θα κατέβω λιγάκι για να μεταφερθώ κάπου αλλού με το Fast Travel. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες όπου έχω ξεκλειδώσει Fast Travel, μπορώ να πάω. Θα βγάλω το Mark από εδώ. Μπορώ να πάω στην άλλη πύλη που γράφει εδώ κάτω, Western Gate, και μπορώ να προχωρήσω προς τα δω και να πάω να σκοτώσω κακούς. Αυτός είναι ο γενικός χάρτης του παιχνιδιού, έτσι. Devil's Pit. Εδώ πρέπει να πάω για να συνεχίσω την αποστολή μου, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορώ να πάω, όπως για να πάω εδώ ας πούμε, και να πάω να κάνουμε κάποια από αυτές τις πολλές αποστολές που έχει μέσα το παιχνίδι. Για παράδειγμα, τις αποστολές με τα ερωτηματικά. Λοιπόν, θα πάω στο Devil's Pit. Ένα quick travel, γρήγορα, για να πάμε εκεί πέρα να καθαρίσουμε κανέναν άνθρωπο. Πάμε να περιμένουμε να φορτώσει. Λοιπόν, έχω παίξει πάρα πολύ το γουστάρο τρελά το Witcher 3. Και θα πάμε εδώ πέρα να κάνουμε λίγο τον αγρότη. Βλέπω εδώ πέρα τα φυλαράκι πάνω στο χάρτη και θα πάω εδώ να μαζέψω λίγα ingredients. Να μαζέψω λίγα ingredients, εδώ είμαι στο κόσμο του παιχνιδιού. Α, έχει και κάτι εχθρούς εδώ πέρα. Πάμε να βγάλουμε το όπλο μας, α, έχει και άλλα εδώ πέρα. Κάτσε, έλα, έλα, αγρότη Geralt, μάζεψε το φυτό. Μάζεψε το φυτό, τα χρειάζεσαι τα φυτά. Και εδώ λοιπόν έχει κάποιους εχθρούς γύρω από τη λίμνη. Όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, όπα. Δυνάμωση και μουσική, ένας νέκερ. Όχι ρε φίλε. Με το ασημένιο σπαθί μου καθαρίζω τον νέκερ. Κάτσε, πρέπει να κάνω χορευτικά εδώ γιατί αυτή... Αχαχα, την πατήσατε. Τον κάρφωσε κάτω τον νέκερ. Πάει κι αυτός. Τους καθάρισα τους νέκερ. Έχει μείνει ένας ακόμα. Είναι ένας ακόμα εκεί. Κι άλλοι εδώ πέρα. Έλα εδώ ρε. Κάτσε, θα αλλάξω το μαγικό μου. Θα βάλω την φωτιά εδώ. Φωτιά στη φωτιά! Φωτιά στη φωτιά! Μα τι κάνω με τις μπουνιές, πάω, βλάκας! Βγάλω το σπαθί σου, ρε! Βγάλω το σπαθί σου, ρε! Άντε, ρε, είπαμε, καλός είσαι, αλλά όχι τόσο καλός για να τους... Καθαρίσεις και με τις μπουνιές! Κεφάλι κάτω! Αποκεφαλισμός! Πού πάει ο άλλος, τρέχει! Έλα εδώ, ρε! Έλα εδώ κι εσύ, ρε, δεν θα μου ξεφύγει κανείς! Δεν θα μου ξεφύγει κανείς. Πού είσαστε εσείς ρε? Έχετε πέσει εκεί πέρα στην τρύπα. Πάει.
Κι άλλος, ναι, και εδώ. Πώς είναι, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ εδώ πέρα στη λίμνη. Θα έχει καμιά φωλιά εδώ γύρω, στάνταρ. Ας πάρω και ένα. Σέκαψα! Έλα! Και εσύ, όχι ρε φίλε, τελειώνει η ενέργεια! Όχι! Όχι παραλίγο. Κάτσε να φτιάξω λίγο την ενέργειά μου. Κι άλλος κρυμμένος εδώ, τελευταίος είναι αυτός. Πού είσαι εσύ! Ω! Αυτό ήταν bug. Εντάξει, τον καθάρισα. Πεθάναν όλοι οι Νέκερς. Θα τους πάρω τα μυαλά. Εδώ πέρα ρίξανε εμπόλικο πράγμα. Φαίνονται στο χάρτη πάνω δεξιά τα πράγματα που έχουν ρίξει οι Νέκερς. Παίρνω το αίμα τους, τα μυαλά τους, τις γλώσσες τους. Τέτοια ωραία πραγματάκια. Ωπ, έλα, ανέβα. Πόνεσες. Να κάνουμε, ρε φίλε. Πονάει. Πονάει το παιχνίδι, πονάει. Πόνο δίνει το παιχνίδι, πόνο παίρνει και ο Γκέραλτ. Ας μαζέψω τα πάντα όλα. Κοίτα τι ωραίο που είναι εδώ πέρα. Να καθίσω να δω το Γιοβασίλεμα. Εντάξει, ας το Γιοβασίλεμα. Θα κάνω ένα meditation μία ωρίτσα για να ανεβάσω λίγο την ενέργειά μου. Πάμε να δούμε λίγο το inventory. Στο inventory δεν έχω πολλά πραγματάκια εδώ πέρα να αγοράσω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοια για να βάλω στα όπλα μου. Αυτό είναι καλύτερα από τις μπότες που έχω ήδη. Ωραία. Okay. Φωνάζουμε το αγαπημένο μας αλογάκι. Έλα άλογο, έλα εδώ, έλα roach. Roach και πάμε. Πάμε στο χάρτη για να βρούμε ένα σημείο που θα έχει καμιά αποστολή. Πάμε εδώ. Κάτι θα έχει εδώ πέρα, undiscovered, δεν ξέρουμε τι είναι. Οπότε τώρα αυτό θα μου το δείξει στον χάρτη. Not so fast, πάμε προς τα εκεί, roach. Τρέχα roach, πάμε την πλαγιά, κατέβα, έλα. Μη φοβάσαι, πίδα το βουνό, αμάν εδώ πέρα έχει ομίχλη. Κάτι κακό συμβαίνει εδώ μέσα. Κάτι κακό συμβαίνει στάνταρ εδώ μέσα. Έχει ομίχλη. Πάμε προς τα εδώ. Βαθιά μέσα στο δάσος. Guarded treasure. Κάτσε εδώ πέρα. Κάτι έχει εδώ. Σώζουμε. Βγάζουμε το σπαθί μας. Γιατί κάτι έχει εδώ. Κάτι είδα να κουνιέται. Ωχ. Μου φαίνεται θα έχει... δεν μπορώ να τον καθαρίσω αυτό. Ρε, θα πέρα με σκοτώσει. Φύγε. Άστο φίλε. Την κάνουμε με ελαφρά πιδιπανάκια. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να τον καθαρίσω. Είχε την νεκροκεφαλή από πάνω. Αυτός ήταν level 13. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να τον καθαρίσω, έτσι. Ο Αγκντούλ. Ποιος είναι ο Αγκούλ. Δεν του κάνει τίποτα, φίλε. Δεν του κάνει τίποτα. Άσε, πάω να φύγω. Πάμε αλλού. Φύγε, Γκέραλτ. Τρέχα. Πού είναι το αλογάκι μου. Τρέχα, Γκέραλτ! Την κοπανάμε με ελαφρά πηδηματάκια! Ανέβα και φύγαμε! Faster. Αυτός ήταν δύσκολος εχθρός, δεν μπορώ να του κάνω τίποτα αυτού νου. Πάμε να βρούμε κάποια άλλη αποστολή εδώ πέρα, στο τέτοιο. Εδώ είναι η κανονική αποστολή. Πάμε στο χάρτη να βρούμε... Πάμε εδώ που είναι σχετικά κοντά να δούμε. Εκεί πέρα έχει ένα θησαυρό, αλλά δεν μπορώ να τον βρω γιατί... Αυτή τη στιγμή, γιατί έχω να τα κάνω με έναν πολύ δύσκολο εχθρό. Τρέχα αλογάκι να δούμε τι είναι το άλλο ερωτηματικό. Όλα αυτά τα ερωτηματικά. Α, εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Κοίτα! Σαν κλασικός καουμπόις. Ξεπήδηξε από το άλογο. Εδώ έχει έναν εχθρό που φαίνεται σχετικά εύκολος. Πού είναι? Ω! Τι είναι αυτό το τέρας! Παλιοπούστη! Σε καθάρισα. Πέθανε. Όχι ρε πάνιο παπάρα! Όχι ρε! Φαίνεται και εύκολος! Πώς είναι ρε! Γαμώ την απατεωνιά σου πάνιο παπάρα! Πέθανα! Και δεν έχω σώσει κιόλας! Τον ήπιαμε! Παρόλο που ήταν level 4, με πήδηξε. Ξαναλέω, πήδηξε. Όπως ο Porky Pig. Πω, δύσκολο ήταν αυτός. Αχ, Θεέ μου. Κάτσε, περίμενε, γιατί έχω αφήσει εδώ πέρα το χαρακτήρα μου, νομίζω, χωρίς να έχω κάποια level up skills, τα οποία δεν τα έχω βάλει. Να πάω να τα βάλω αμέσως τώρα και θα ξαναέρθω σε αυτό, να τον παπαπαπάρα. Λέω να μην κάνω καθόλου main missions τώρα, γιατί μην κάνω καθόλου spoil σε όσους δεν έχουν παίξει το Witcher 3. Προτιμώ να δείξουμε λιγάκι τον κόσμο του και το πώς παίζει το παιχνίδι, τα μαγικά του, τα σπαθιά του, τα όπλα του, λίγο τις...
ομορφιές δυστυχώς δεν έχω βρει κανένα γκομενάκι για να κάνουμε τα γνωστά sex scenes που είναι γεμάτο το Witcher 3 με τα sex scenes. Ναι, θα ξανανεύω. Θα πάω εδώ στον character. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω κάποια points available για να κάνω ένα update. Θα ανεβάσω τα κλασικά που γουστάρω εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Όχι, λάθος έκανα. Θα ανεβάσω αυτό. Slot θα τα βάλω εδώ. Και αυτό εδώ το slot θα το βάλω και αυτό εδώ όπως τα είχα. Upgrade ability, yeah. Upgrade ability και αυτό, ωραία. Ωραία. Πάμε στο χάρτη. Πάλι να ξαναπάμε να βρούμε. Ή να πάω εδώ, πάω εδώ τώρα. Γιατί είδαμε πριν. Φαίνεται και αυτό κοντά, θα πάω από εδώ, μέσα από το βουνό. Με το ροζ το αλογάκι να περνάει. Danger, ναι το ξέρουμε φίλε, danger. Κοίτα, danger. Μουσικάρα φίλε, μουσικάρα έχει μέσα το παιχνίδι. Wild dogs. Ας τα καθαρίσω τους σκύλους εδώ πέρα γιατί είναι εύκολη η σκύλη. Με το steel sword μου. Level 1, εντάξει. Άσε ρε σκυλάκο. Νομίζεις. Εντάξει. Raw meat. Ωραία, πάμε στο roach πάλι. Και να πάω προς το μέρος που έχω ταγκάρει στο χάρτη για να βρω κάτι άλλο εκεί πέρα. Α, εδώ κάτι έχει. Ω, κάτσε. Hidden treasure έχει εδώ. Hidden treasure, φίλε μου. Κάτι ακούω, τέρατα. Drowners είναι εδώ πέρα, εύκολοι drowners. Ω, silver sword. Για τα τέρατα πάντα silver. Το ασημένιο σπαθί. Ω, πάει κι αυτός. This was easy. Κάτι έχει εδώ μέσα. Θα κοιτάξω εδώ να δω τι έχει εδώ μέσα. Βρήκα εδώ πέρα κάποια πραγματά για να κάνω loot. Όμορφα. Κάτι έχει εκεί πάνω δεξιά, πίσω από, από την άλλη πλευρά. Ας πάρω και από αυτό να είναι εδώ αυτό που έχει. Φαίνεται να έχει εχθρούς εκεί κάτω. Αυτά τα στρογγυλά είναι εχθροί εκεί κάτω. Εδώ τι έχει ρε φίλε από κάτω. Κάτι έχει εδώ πέρα να πεθαμένο. Loot. Ancient Lenter. Ω, βρήκα καινούριο quest. Τώρα εσύ πώς θα ανέβεις ρε Γκέραλτ, γιατί έχεις μια δυσκολία στο να ανεβαίνεις. Εντάξει, τα κατάφερες. Και εδώ μέσα έχει κάτι άλλο. Είναι μια περιοχή αυτή εδώ προφανώς, όπου πρέπει να την καθαρίσω. Έλα εδώ ρε Drowner. Αποκεφάλισε το να. Πέθανε κι αυτός. Κι άλλος! Κι άλλος Drowner! Κοίτα πως πέφτουνε! Γυαλίονται, καθάρισα την περιοχή! Την ελευθέρωσα την περιοχή! Είμαι έτοιμος τώρα να υποδεχτώ τον κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ στην περιοχή για να ξαναζωντανέψει αυτή την πεθαμένη γωνιά της, του κόσμου του Witcher. Καθώς οι Drowner την είχα καταλάβει και στέλνω τώρα έρχονται, επιστρέφουν οι άνθρωποι για να μου δώσουν φυσικά και ένα ελεύθερο, μια ελεύθερη περιοχή ακόμα για να μπορώ. Κοίτα εδώ πέρα, κοίτα τα μούσια του, έτσι πως τον κούρεψα, ε! Ελευθέρωσα την περιοχή και ήρθανε στρατιώτες να την προσέξουνε. Φυσικά, άμα καθαρίσω τους στρατιώτες, θα γίνει χαμός και ελευθερώθηκε και ένα καραβάκι. Οπότε λέω να μπω στο καραβάκι, εδώ, και να πάρω το καραβάκι και να πάω μια εξόρμηση στα νυχτά. Σαν άλλος ιστιοπλός, ο Γκέραλντ. Μπορεί να ταξιδέψει με το καράβι του μέσα στο ποτάμι, μέσα στη λίμνη, μέσα στις περιοχές, εδώ που είμαι. World map, εδώ που είμαι. Μπορώ να πάω από εδώ κάτω ας πούμε, έτσι, και να πάω εδώ πέρα στη μεγάλη θάλασσα ή να γυρίσω από την άλλη, εδώ πέρα το έχω καθαρίσει αυτό εδώ πέρα το Spoilers of War. Έχει γκριζαριστεί. Πού να πάω, να πάω από εδώ κάτω δεξιά από τη γέφυρα, θα γυρίσω από την άλλη μεριά. Αν είναι. Εδώ, έτσι, πόντζα λέγεται αυτό. Πόντζα κάναμε, κυρίες και κύριοι. Πόντζα, ιστιοπλοϊκή τέτοια, αλλά εδώ έχει γέφυρα. Να ρωτιέμαι, θα μου την ανοίξει κανείς τη γέφυρα, ή θα πω ότι θα καρφωθώ κατευθείαν πάνω της. Για να δούμε, για να δούμε. Κοίτα τι ωραία που είναι. It's a love boat. Ανοίξτε τη γέφυρα! Ανοίχτε τη γέφυρα! Ανοίχτε τη γέφυρα! Δεν την ανοίξανε τη γέφυρα, δεν μπορώ να περάσω από κάτω. Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Την πατήσαμε.
Θα κάνω μια βουτιά στα βαθιά γιατί βλέπω ένα κόκκινο πράγμα εδώ. Dive! Τι έχει εδώ πέρα, παιδιά, πεταλίδες. Θα ψάξω πεταλίδες να βρω εδώ. Έχει τίποτα. Βρήκα ingredients, εντάξει. Αλλά δεν έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, θα βγω έξω. Θα έχει να με στεγνώσετε, παιδιά, τίποτα. Θέλω ένα πιστολάκι, κάτι, γιατί θα μου χαλάσει το μαλλί. Και άλλα ingredients εδώ. Απλά δεν βλέπω να έχει, δυστυχώς, εδώ στο χάρτη ένα quick access point. Δεν βλέπω κάτι. Εδώ είναι το τέρας, το δύσκολο. Θα γυρίσω, θα πάω... Θα φωνάξω το αλογάκι μου. Πού να τρέχω. Έλα ρε, Roach. Έλα ρε, Roach. Πάμε ρε, αλογάκι. Faster. Faster. Θα βάλω στο χάρτη ένα... τέτοιο. Πού να πάω, θα πάω στη γέφυρα, θα πάω εδώ. Γιατί κάτι πιστεύω ότι υπάρχει στη γέφυρα. Θα τρέξω παράλια, παραλιακά εδώ πέρα για να χαζέψω λιγάκι και την εξοχή. Α! Βλέπω κάτι ελάφια, να κυνηγήσω τα ελάφια. Θα κυνηγήσω τα ελάφια, έλα εδώ αλαφάκι. Ελαφάκι μου, έλα εδώ. Καθάρισε το ελάφι, έλα. Στο κεφάλι, όχι ρε φίλε. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Καλά, είμαι φοβερός στην εξτόξευση. Καθάρισε το ελάφι ρε φίλε. Εντάξει, καλά, θα το καθαρίσω αλλιώς το ελάφι. Κάτι βρήκα εδώ, τι έχει. Ένα φυτό. Καθάρισε το ελάφι, ρε. Έλα εδώ, ρε, ντοε. Έλα εδώ, ρε, ντοε. Λοιπόν. Το καθάρισα το ελάφι. Ανάσταση. Θα πάρω λίγο κρεατάκι. Φωνάξω το άλογο να έρθει προς τα δω. Ή πάμε με τα πόδια. Πάμε με τα πόδια να ξερευνήσουμε λίγο περιοχή. Α, κοράκια βλέπω. Κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ, έχει κοράκια στον αέρα. Τρέχαρε Γκέραλτ, Γκέραλτ. Ο Roach έρχεται από πίσω, καλά θα ανέβω στο Roach. Τσάμπα να πηγαίνω. Move it! Move it, boy, move it! Μια γέφυρα. Τι γίνεται εδώ. Θα κάνω ένα meditation εδώ στα γρήγορα. Α, με αφήνουν να περάσω οι στρατιώτες. Λέτε να τους καθαρίσουμε μία τους στρατιώτες. Τι λέτε. Να πάω να τους καθαρίσω. Πάμε στο άλογο. Δεν είχε τίποτα εδώ πέρα. Θα περάσω απέναντι από τη γέφυρα και προχωράω ακάθεκτος σε κάποιο καινούριο σημείο στον χάρτη. Είμαι πάνω από τη γέφυρα τώρα. Θα πάω... Εδώ έχει ένα grid stone. Θα πάω εκεί. Όπως πάει ο χάρτης. Για να κάνω ένα quick travel και να πάω κάπου αλλού. Από εδώ δεν ήταν ή χάθηκα. Πάλι βλακιά έκανα. Χάθηκα. Είμαι τρομερά. Αποπροσανατολίζομαι πάρα πολύ εύκολα. Από εδώ είναι. Ω, παραλίγο να πέσω πάνω στα δέντρα. Ω, τράκαρε. Έλα ρε. Αγόρι. Πάει, φύγετε από τη μέση. Οπ. Τι θέλεις τον Γκέραλτ. Όχι, τι είναι αυτό που ακούγεται. Πλακώνονται οι άλλοι στο ξύλο. Καλά, εγώ θα ταξιδέψω κάπου γρήγορα. Θα πάω κάπου μακριά. Θα πάω... εδώ κάτι έχει. Monster Den. Δεν το έχω καθαρίσει αυτό το Monster Den. Hangman's Tree. Πάω εκεί για να καθαρίσω και το Den. Έχει ένα τερατάκι εκεί. Λες να μπορώ να το καθαρίσω. Ωρε κάτι κρεμασμένη και άλλα εδώ πέρα τέτοια. Όλα μαζί! Ψητό κρέας είναι αυτό, δεν θα μου δώσω. Deer hide.
Κοίτα τι θα του κάνω τώρα. Stand. Αυτό ήταν φίλε μου, πάει του. Πάει, θα με κυνηγήσουν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Πού είναι ο χάρτης, πού πρέπει να πάω, πού είναι το Monster Den. Πάνω, πάω στο τερατάκι εκεί. Να σκοτώσουμε κάνα τέρας, εδώ δεξιά είναι. Μπορεί να βρω και τίποτα. Έχει διάφορα σημεία που μπορώ να βρω, να ψάξω και να βρω καινούργια και κρυμμένα πράγματα, όπως τα σημεία όπου υπάρχουν ειδικά πραγματάκια για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Geralt. Τώρα θα κάνει και λίγο παρκούρ εδώ. Έκανε λίγο παρκούρ εδώ. Α, την έχω καθαρίσει νομίζω αυτή τη σπηλιά. Κάτσε να σώσω. Νομίζω την έχω καθαρίσει, αν και δεν είναι... γκριζαρισμένη. Κάτι θα έχει εδώ μέσα. Ας πάρω τον δαυλό μου εδώ. Να ξανασώσω για να βλέπω καλύτερα στο σκοτάδι. Τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Τίποτα δεν γίνεται εδώ. Νομίζω το έχω καθαρίσει όλα, ε. Κάτι ακούω. Έχει λίγο δυνατή μουσική. Νομίζω το έχω καθαρίσει εδώ πέρα όλα. Ναι. Την έχω καθαρίσει αυτήν εδώ πέρα τη σπηλιά. Τα έχω πάρει όλα. Dark Iron. Δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Ας ανάψω και το τσουκάλι. Όχι ρε Telekinetic Blast, αυτό θέλω. Fire Damage. Μπα, το έχω καθαρίσει και εδώ μέσα. Οπότε πάω να φύγω και από εδώ μέσα. Είδαμε όμως, πήρα και μια γεύση πως είναι οι σπηλιές. Με τον Geralt να την έχει καθαρίσει. Ωραίες φωτιές, ωραία πραγματάκια. Έχει μείνει τίποτα εδώ. Τίποτα, τους έχω καθαρίσει όλους. Αλογατάκι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα πάμε αλλού. Τα έχω καθαρίσει όλα ρε φίλε, τι κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν εχθρό να σκοτώσουμε. Θα πάω εδώ πέρα που έχει ένα discovered location. Παίρνω το δρόμο και ακολουθώ το δρόμο. Τρέχα Geralt, τρέχα Roach. Τρεχάτε ποδαράκια μου, τρεχάτε αλογατάκι μου. Πίδα, έτσι μπράβο, είσαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Bandit! Θα κάνουμε αγώνα εδώ. Oh! Έλα εδώ ρε φίλε, τι είναι αυτά. Ναι, το πετυχαίνω να πάω από το άλογο. Θα κατέβω από το άλογο. Φοβήθηκε το δικό του άλογο. Έπεσε ο κλέφτης. Έλα, φωτιά. Αποκεφαλισμό θέλω. Καθάρισα το κεφάλι ρε, μπράβο. Του φύγε το χέρι, όχι το κεφάλι, δεν πειράζει. Κάτι έχει εδώ. Θα ξανασώσω μία. Πρέπει να έχει πολλούς bandits εδώ μέσα μάλλον, ε. Ναι! Πολλοί bandits! Θα σας κάψω και αυτός είναι ο αρχηγός τους! Level 9! Oh. Oh. Πόπο φίλε, αυτή είναι δύσκολη! Level 9 και level 10, εγώ είμαι μόνο... Φορτεμέρια, παλιοπούστιδες! Ρίξ' την μπόμπα! Blinded! Τον αρχηγό! Όχι, 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 όχι! As a bunch θα πεθάνετε! Lads! Κόφτωρα στη μέση τον αρχηγό τους! Οι όλοι τι θα κάνετε, θα φοβηθείτε! Έλα! Φωτιά! Και παραλίγο. Και είναι και ένας εκεί πέρα από μακριά παλιό παπάρας που στις κλέφτης, ο οποίος ρίχνει με το τόξο του, αλλά τώρα θα πεθάνει. Κόφτονα στη μέση ρε φίλε. Αυτό ήταν ένα finishing move ωραίο. Νομίζω ότι καθάρισε την περιοχή. Και βρήκα μερικά ωραία πραγματάκια εδώ να κλέψω και κάποιον πρέπει να ελευθερώσω εδώ. Έχει κάποιον να ελευθερώσω. Πάω πρώτα να πάρω τα πάντα όλα από εδώ. Cage key. Βρήκα το κλειδί από το κλειδί. Το κλειδί από το κλουβί. Το κλουβί με τις τρελές. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, κάτι έχει εδώ.
Ωραία, κάποια αντικείμενα έτσι να τα πουλήσω μετά για να έχω έτσι τη δυνατότητα να πάρω μερικά χρήματα τα οποία είναι. Βρήκα και ένα γράμμα και εδώ εσένα λέει θα σε ελευθερώσω. Θα βγεις. Ωραία, ελευθέρωσε ένα ανθρωπάκο ακόμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το exception. Έχει τίποτα άλλο εδώ να κάνω loot? Δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα να κάνω loot. Δεν φαίνεται να έχει κάτι. Ωραία. Α, και ένας λαγός. Ψητός λαγός. Γιατί είναι raw meat και δεν είναι... Αχ, εδώ είναι στην αρχή, έτσι. Είχα έρθει εδώ πέρα ξανά. Που έψαχνα κάτι πτώματα. Πάμε να κάνουμε και μια τελευταία αποστολή. Πάμε να κάνουμε και μια τελευταία αποστολή. Πού να πάω? Θα πάω εδώ. Φαίνεται στην ευθεία. Πάμε να δούμε εκεί πέρα τι είναι. Undiscovered location. Αυτά λοιπόν τα ερωτηματικά τα έχω ουσιαστικά έχουν εμφανιστεί παίρνοντας αποστολές από τα διάφορα notice boards. Τράκαρε ο Rhodes. Και είναι ουσιαστικά side quest για experience points και χρήματα και loot και τέτοια πραγματάκια. Δεν έχουμε κάνει καθόλου από τα main missions για να μην κάνουμε καθόλου spoiler στο παιχνίδι. Σφάζω απλά ζωάκια, σφάζω ανθρώπους, σφάζω τέρατα. Πίδα, Roach! Ωρε, φίλε! Αυτά είναι. Αυτά είναι. Το άλογο μου είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλογο που κατεβαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ αυτό έχω να πω. Κάτι έχει εδώ μέσα. Monster Nest. Αυτή είναι Neckers, λοιπόν. Κάτσε, γιατί με έχουν παγιδέψει τα Neckers. Κάτσε να βαθμίσω λίγο, να κερδίσω λίγο τέτοιο εδώ. Ένα θα τους πάρω, γιατί όλους μαζί δεν μπορώ. Μου έχει πέσει και ενέργεια. Βλέπεις, δεν υπάρχει healing potion στο παιχνίδι. Πάω στη φωλιά. Νομίζω χρειάζεται μια ειδική μπόμπα στη φωλιά. Θα βάλω μια μπόμπα. Και θα φύγω γιατί θα την ανατινάξω τη φωλιά. Πάει η φωλιά. Και αυτός είναι ο τελευταίος νέκερ της φωλιάς. Έτοιμος να πεθάνει, ωραία. Ελευθέρωσα και εδώ πέρα την περιοχή από τη φωλιά. Πήρα experience points. Και νομίζω κάπου εδώ πέρα μπορώ να... Α, εδώ μπορούσα να τα ανατινάξω αυτά. Μπορώ να ολοκληρώσω το Let's Play για το Witcher 3. Θα μπορούσα να παίζω όλη μέρα. Πραγματικά το καταυχαριστιέμαι το Witcher 3, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Για ακόμα περισσότερα Let's Play μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας στο YouTube. Αν σας άρεσε το βίντεο κάνετε like και share και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Περιμένω τα δικά σας σχόλια για το Witcher 3 και τι άλλα παιχνίδια θέλετε να κάνουμε Let's Play εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Άντε, γεια σας!